θα γυρίσω. Ζωήν καρισάμενος
Μάρτων δικαίων και τελειωμένων, αρχικά στον δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Φιλά τον αυτάς στην μακαρία ζωή, την παραζή φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου κύριε, όπου πάντες οι αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών και το βάσις άλλη, και τα σωτήνα σπίσα στον πεπαιδημένο. Αυτός και τα στιχά στον δούλον σου, σώτερα να παυσόν. Και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημώνει αυτή και άκραντος παρθένος η Θεώνας πόρος και ίσασα πρέσβευε υπέρ τους Αθήνεταν σιγάς το δούλον σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου διόμεθάσαι πάγκουσον και ελέησον ότι διόμεθα υπέρ μακαρίας νύχια να παύσουν πάντων του υπέρ της νύσου δάμπτης, διασφαργής, εμπρισμού και αγχώνης, ολοκαύτωμα γενωμένων κασίων αδελφών ημών, υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάντων μέλημα εγκουσιώντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχά σε αυτόν ήλθα, οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δε ηθόμεθα. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα αρχός ο πνευθάν που καταπατήσει τον τελειάκο του τεχνικής και ζωή του κόσμου σε δεξάνους. Αυτός και η ανάπαυση της χώρας, τας ψυχάς. Πάντων των υπερκυσνήσου τάφνης, διασφαγής, εμπρισμού και αγχώνης ολοκαύτωμα γενωμένων κασίων και υπέρ τους και τάξουν αυτά σε εντόπο φωτεινό, εντόπο κλωριντό, εντόπο ψήξεως. Ένθα πέδρα πάσα οδύνη πλήτης τέλος. Παναμάρτημα των παραυτών πρακτέν λόγω έργο ιδιαίτη. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσαι, ότι ο χέσιν άνθρωπος ο ζήσει την ευθύς μου καμπαρτής. Σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος ο αγίος. Ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, πάντων των υπερ της πίστεως και της πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσών των αδελφών ημών κατασκασίων, Χριστέ ο Θεός μου και εσύ την δόξα να αναπέμπω. Συν το ανάρρωσμα τον Αγίο και αγαθό της ο Θεός Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας Πατήρ. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου δόξα σου. Ότι νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αδράμου βασίλες. Και αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός όλη την Χριστώσα. Του τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου. Και τα ψυχά στον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, αδελφών ημών κασίων, πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημονοχώς, εν σκηνές δικαίων τάξη, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσα, με τα Αγίων και δικαίων συναντήσει, ημάς δε λεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λιμητός. Υποδεχόμαστε στον εορτασμό της 197ης επετείου εορτασμού του Ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου.
Με την απόψινή τελετή κηρύσουμε την έναρξη των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων. Ο Αντιπέρατος ήταν το σημείο στο οποίο έλαβε χώρα η αποφύφαση των Τουρκοαιγυπτίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον πατημό και την ολική καταστροφή του νησιού. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, η οποία τιμά τη μνήμη των προγόνων μας, που πολέμησαν για το υπέρτατο αγαθό την ελευθερία. Σας ευχόμαστε κάθε καλό. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνου. Εκ μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αντώνης Ζερβός. Μέρους του Δήμου Σιτίας, ο κύριος Γεώργιος Ζερβάκης. Εκ μέρους του στρατού Ξηράς, καταθέτει ο διοικητής Φρουράς Κάσου, ανθυπασπιστής τεθωρακισμένων, Λεωνίδας Κιουσένδερλης. Εκ μέρους του λιμενικού σώματος καταθέτει ο προϊστάμενος του λιμενικού σταθμού Κάσου, ανθυποπλοίαρχος Γεώργιος Γιαμαλάχης. Αστυνομίας, ο προϊστάμενος του αστυνομικού σταθμού Κάσου, ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Τζελέπης. Εκ μέρους της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Κάσου, η πρόεδρος κυρία Θέκλα Σταματάκη. Εκ μέρους της τοπικής οργάνωσης του Κινάλ Κάσου, εκπρόσωπος κύριος Γιάννης Μαρίνος. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρβανιτοχωρίου, η κυρία Άννα Μαγιορκίνου. Εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας, η πρόεδρος κυρία Θέκλα Μανούσου. Του Συλλόγου Εν Ελλάδη Δικασίων, η κυρία Σουλτανάκη Μυρσίνη. Εκ μέρους του Συλλόγου Ροδίων Οχαδιώτης, ο κύριος Καραταπάνη Σάβας. Thank you.
καταθέτει στο εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ηρωικής Νήσου Κάσου. Το νηπιαγωγείο Φρίαρ Βανιτοχωρίου. Της Αδελφότητας Αμερικής ο κύριος Νικόλαος Παπαγεωργίου. Εκ μέρους του Γυμνασίου και Ηλικιακών Τάξεων Κάσου, καταθέτει το νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στη μνήμη των Πεσόντων. Thank you.
συνέχεια ακολουθεί αγώνας δρόμου προς τιμή των κασιών αγωνιστών με τερματισμό την πλατεία Ιρών. Στις 8.30 θα λειτουργεί έκθεση πυρογραφίας του στρατή Μιλωνά για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Κάσου, ενώ θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια για τη συμμετοχή στον αγώνα δρόμου προς τιμή των κασιών αγωνιστών. Ακόμη θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση διαφανειών με τίτλο «Η έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ηρωικής Νήσου Κάσου θυμάται το 1824 και το βρίσκει στο σήμερα». Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση τοπικών χωρών από το Δημοτικό Σχολείο της Ηρωικής Νήσου Κάσου και στις 9 και 4 θα παρουσιαστεί το έργο «Κασιώτες Καπεταναίοι, Μεγάλη Άγνωση του 21» του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη. Κάθε μας υπερήφανη. Εσύ του παραδείσου. Ναι. Ρωτώ, πώς ελαπαυτώθηκε δεν είσαι μοναχής. Με ιδιαίτερη χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του Δήμου Κάσου και ιδιαίτερα του αγαπητού Δημάρχου του κ. Ρωτόκριτου να παραστεί ο Δήμος Ιτίας στις επαιτειακές εκδηλώσεις της επαιτειού της μνήμης του ολοκαυτώματος της Φαΐς των Κασίων. Η αλήθεια είναι ότι το γένος διαχρονικά έχει δώσει μεγάλο φόρο τιμής για την ελευθερία, για τις αξίχητα ιδανικά τα οποία μέχρι τώρα μας κρατούν ζωντανούς και είναι η παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές. Ξέρετε ότι η Κρήτη και ιδιαίτερα η Σιτία έχει πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με την Κάσο. Μετά δε και την ακτοπλοϊκή σύνδεση του ανατολικότερου κομμάτου της Κρήτης με την Κάσο, έχουν δημιουργηθεί σχέσεις οικονομικές, εμπορικές, κοινωνικές. Υπάρχει ένα νοσοκομείο στη Σιτία το οποίο γνωρίζομαι πολλές φορές ότι έχει εξυπηρετήσει την περιοχή τη δικιά σας και είναι ειλικρινά χαρά μας από την επισκεπτό μας στο νησί. Η ιδιαιτερότητα της γαστρονομίας της περιοχής, την οποία να σας πω ότι την κουβεντεώντας. Το φρέσκο ψάρι, η αγάπη των κασίων, θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες περγαμινές, οι καλύτερες πρεσβευτές για να μπορέσουμε όλοι, τουλάχιστον την καλοκαιρινή περίοδο, να έχουμε μια συνεχή επαφή της Κρήτης με το νησί. Εύχομαι σε όλους υγεία πρώτα απ' όλα, να ξεπεράσουμε μια για πάντα το φαινόμενο που δυστυχώς 1,5 τώρα χρόνο έχει δημιουργήσει τόσα και τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Να μπορέσουμε να βγούμε στην καθημερινότητα για να έρθει ο τουρισμός στο νησί, να έρθει ο τουρισμός στην Κρήτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε τις μέρες εκείνες τις καλές που έχουμε μάθει να ζούμε. Ευχαριστώ πάλι άλλη μια φορά τον Δήμαρχο, όλο το Δήμο της Κάσου για την πρόσφαση που μας κάνει. Είμαι ο Θεμέλαρος Φιλιάνος, αντιπεριφερειακός καταφυγής και της κοινωνίας και βρισκόμαστε σήμερα στην ηρωική νήσο Κάσου για να τιμήσουμε τη θυσία που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί για να είμαστε αυτή τη στιγμή ελεύθεροι στο νησί και στην Ελλάδα μας. Εγώ σαν μόνιμος κάτοικος της Κάσου και ενεργή πολίτης του νησιού λέω χρόνια πολλά να είμαστε καλά, δημιουργικά και καλύτερα. Είστε καλά. Όπως αρμόζει και ταιριάζει στους αγώνες των προγόνων μας και στους αγώνες επιβίωσης όλων μας. Να είστε καλά. Και το χρόνο. Έτοιμοι. Θα τραβήξω κύριε μια εδώ, βίντεο είναι ή φωτογραφία. Βίντεο. Άντε πολύ καλά. Έτοιμοι. Ναι.